Όπως ο Καμαρά, ναι. Δηλαδή μπορεί να μην έχει οφθαλμολογικά, δηλαδή να πει τι όχι όμορφα που τα κάνει. Είναι ένας να μην σου γεμίζει το μάτι, βρε παιδί μου. Ναι, δεν έχει να πει τι ωραίο μορφιές ο γραφίζει. Όλες οι επιθέσεις περνάνε από αυτόν. Mm-hmm. Πάσες, τελικές, σούτ από την περιοχή έξω, διαγώνιες, θα έρθει να μαρκάρει. Εμένα με απογοήτευσε λίγο ο Χάφ ο άλλος. Ο Εμβιλά, όχι ότι είναι κακός, αλλά όταν παίζεις τον Ολυμπιακό, είσαι top επίπεδο, δεν μπορεί να κόβεις μόνο. Έχεις το μπουχαλάκι εκεί, με τον χρωμοποδαράς, πάρ' την παλαδό, το απατεωνίστικο, το περπατιστό, αλλά θα, με τις τοποθετήσεις του θα κόψει, θα είναι βελτιωμένος και αυτός στο μικρό χώρο. Οι άλλοι δύο δεν μπορεί να είναι μόνο ο Καμαρά σε 4-3-3 με ένα εξάρι, δύο οχτάρια, να πατάει ο Καμαρά, να μοιράζουν Καμαρά και εσύ μόνο να κόβεις, ας πούμε. Mm-hmm. Για Ολυμπιακό μιλάω, Δεν σου μιλάω τώρα για τον Άρη ή τον Πανιόνιο ή την Ξάνθη. Μιλάω για Ολυμπιακό. Γι' αυτό, ας με συγχωρέσουν οι Ολυμπιακοί, κάνω κριτική ανάλογα και τι ομάδα έχω από κάτω. Γι' αυτό. Τώρα, έχει κάνει δύο μεταγραφές. Σήμερα έκλεισε τον Μπρούμα Εκστρέμ και τον Βινάγκρε αριστερό μπακ για τον Πορτογάλο. Να πούμε ότι εδώ είναι. Ναι. Ο Μπρούμα. Από τη Ζιμπάμπουε που είναι, ο μαύρος, ο Εκστρέμ. Ναι, ναι. Μου τον έχουν δείξει στο βίντεο ένα 20 λεπτό. Ναι. Και πολύ καλός παίκτης. Θα μου πεις από 20 λεπτά, εσύ έβγαλες. Όχι, εντάξει, είναι πιο εντάξει. Για Εκστρέμ είναι και ουσιαστικός. Ναι. Δεν έχει δηλαδή την. Πώς να το πω τώρα, την πολύ, την τρίπλα, την φανταζή κλπ. Αλλά είναι ουσιαστικός. Εμένα μου κάνει εντύπωση και η μεταγραφή του Βινάγκρε. Είναι Πορτογάλος από τη Γουλς. Είναι αριστερό μπακ 21-22 ετών κάπου εκεί. Αλλά έχει γεμάτες σεζόν στην Γουλς και ήταν βασικός μέχρι και πρόσφατα. Πήρανε έναν Βραζιλιάνο από την Λιόν, αν δεν κάνω λάθος, και θα παίζει τώρα στη θέση του. Και από την άλλη, ο Σεμέδο, η μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα, το δεξιμπακ. Δηλαδή, αλλάζει τους ακραίους του. Αλλάζει τους ακραίους. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, όταν παίζεις εσύ σε τέτοιο επίπεδο, στο ένα πρωτάθλημα σκληρό, και έρχεσαι στον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσεις εξτρέμ, ξέρω εγώ, της Τρίπολης και του Ατρομήτου, ας πούμε, να βγει ο Κυβρακίδης, είναι εύκολο. Εντάξει, είναι θα το κρίνω με Manchester City, Marseille και Porto, έτσι, όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ένα παιδί το οποίο στα 22 του είχε 1,5 χρόνο βασικός στη Γουλς, σε ένα 5-3-2 που παίζει συνέχεια. Την πλευρά όλη, άρα μαθημένος να παίζει όλη την πλευρά. Λοιπόν, εδώ είναι η Πόρτο, εντάξει, δεν είναι η Πόρτο από το ένδοξο παρελθόν, αλλά παραμένει μία δύναμη στην Πορτογαλία. Στο Καραϊσκάκι μπορεί να την πάρει, ας πούμε. Και έχει βαρεθεί να παίζει κόντρα στην Πόρτο ο Ολυμπιακός. Μπορεί η Manchester City, είναι η Manchester City. Βέβαια, στην παρούσα φάση δεν είναι σε καλό momentum. Έφαγε 5 γκολ από τη Λέστερ την περασμένη αγωνιστική. Το κακό είναι ότι ο Μάρτινς με τη Manchester City, το άμα ζούσε ο Νίκος θα μας έλεγε για το 5-4-1. Ναι. Να πάει και εδώ και εκεί με πιο σφιχτά τα γράδα. Mm-hmm. Γιατί να κάνει τον κλέφτη. Ο Μάρτινς δεν έχει παίξει τον κλέφτη, γι' αυτό στην Ευρώπη. Μη σου κάνει εντύπωση, Κωστή, να δούμε από την απέναντι πλευρά. Γιατί ο Γκουαρντιόλα δήλωσε απογοητευμένος από την τετράδα στα μετώπισεν. Το γύρισε αυτός. Και θα το γυρίσει αυτός. Στο 3-4. Το γύρισε αυτός. Λοιπόν, το γύρισε αυτός. Και είναι και η Μαρσέιγ, η οποία είναι ένατη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να βρει ένα σταθερό ρυθμό, πολλές αυξομοιώσεις. Η φετινή σεζόν που ξεκίνησε είχε σημείο αναφορά στο διπλό μέσα στο Parc des Princes επί της Παρί, σε ένα παιχνίδι που είχαμε τότε 5-6 αποβολές στο φινάλι το ξύλο. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Πολύ πράγμα είναι. Είναι αλήτικη ομάδα. Ναι. Είναι αλήτικη ομάδα και ο Ολυμπιακός, επειδή δεν έχει ντέρμπι εδώ, δεν μπλακώνονται. Έγινε πολύ έτσι δαντελένια η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή θα σε δείρω από το Facebook. Θα βγάλω, δεν έχει μάχες, Μητρόπουλους δεν έχει, Λεοντιάδες δεν έχει, δεν έχει, πέθανε ο Σάββας Θεοδωρίδης, δεν μαλώνει με τον Δημητριάδη, φλωροποιήθηκε οι άλλοι είναι αλυταράδες και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μάθει και να προσαρμόζεται και σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Λιμανίσχυ και αυτοί, έτσι. Θυμηθούν και αυτοί όπως και εμείς στην Τούπα,
ότι πλακωνόμασταν και τώρα είμαστε λίγο αμνημόπτω. Τρεις Πορτογάλοι προπονητές, ένας Ισπανός. Εντάξει. Και αυτά σημεία των καιρών. Οι Πορτογάλοι υπερτιμημένοι είναι, αλλά και οι άλλοι δεν βγάζουν προπονητές. Ναι, σωστό και αυτό. Γερμανοί πάνε να βγάλουν τώρα, εντάξει, ωραία. Οι άλλες χώρες δεν έχει.